Ενώνουμε δυνάμεις για πραγματική ισότητα είναι το μήνυμα που στέλνει η ΑΔΕΔΗ για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μια παγκόσμια ημέρα το μήνυμα της οποίας είναι πάντα διαχρονικό, καθώς όσα χρόνια και αν περάσουν οι κοινωνικές ανισότητες και οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στους εργασιακούς χώρους, την εκπαίδευση, την υγεία και γενικότερα στην πολιτική ζωή δεν έχουν τέλος. Φέτος όμως η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας βρίσκει την χώρα μας με μια θύελλα αποκαλύψεων που φανερώνουν τις σεξιστικές διακρίσεις και την έμφυλη βία που δυστυχώς αποτελούν κανονικότητα για τις γυναίκες και τα άτομα που δεν επιλέγουν τις παραδοσιακές σεξουαλικές κατευθύνσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, Χρήστος Γρίβας. Με αφορμή την σημερινή ημέρα για την γυναίκα, η ΑΔΕΔΗ είχε κηρύξει τριώρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος του ωραρίου, ενώ κάλεσε και σε συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια Ηπείρου. 8 Μαρτίου 2021, Ελλάδα. Οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην πολιτική ζωή. Συνεχίζουν να είναι οι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες σε όλες τις μορφές βίας. Ταυτόχρονα, με την έλευση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, οι γυναίκες βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Οι διαλυμένες κοινωνικές δομές του κράτους πρόνοιας φυλακίζουν δυστυχώς τις γυναίκες στον παραδοσιακό τους ρόλο της φροντίδας του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Παράλληλα, η υποχρεωτική τηλεργασία συμπιέζει τον προσωπικό χρόνο του γυναικών στο ελάχιστο. Δυστυχώς, η φετινή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας βρίσκει τη χώρα μας στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Οι αποκαλύψεις μέσω του ελληνικού μυτού αναδεικνύουν τις σεξιστικές διακρίσεις και την έμφυλη βία που δυστυχώς αποτελούν κανονικότητα για τις γυναίκες και τα άτομα που δεν επιλέγουν τις παραδοσιακές σεξουαλικές κατευθύνσεις. Η ΑΔΕΔΗ, σαν τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, στο δημόσιο τομέα, φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα των γυναικών, με στόχο όχι μόνο να συστηθούν ευρέως στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, αλλά για να ξεκινήσει μια αγωνιστική παρέμβαση για την επίλυσή τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το αίτημα έρχεται αυτονόητα για μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, για την αποκατάσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ως θεσμού αφιερωμένου αποκλειστικά στην ισότητα των δύο φύλων, όπως και στην ανάδειξη και στήριξη του οριζόντιου χαρακτήρα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλες και όλους για την πραγματική ισότητα των δύο φύλων. Καμία ανοχή στην έμφυλη βία, τις διακρίσεις και την καταπίεση στη δουλειά, στο δρόμο, στο σπίτι, ήταν το μήνυμα που έστειλε εκ μέρους της ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση και της οργανώσης Ανταρσία η Βάγια Μπαλτούκα. Η φετινή 8η Μάρτη βρίσκει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση. Η διαχείριση της πανδημίας σε συνθήκες κρίσης του συστήματος πιέζουν αφόρητα τις ζωές των λαϊκών στρωμάτων και ιδιαίτερα των πιο καταπιεσμένων και ευάλωτων μέσα σε αυτά, όπως είναι οι γυναίκες, οι μετανάστριες, προσφύγισες, οι μειονότητες, άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Ο σύγχρονος ολοκληρωτικός καπιταλισμός εντείνει τις σεξιστικές διακρίσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί για τον διχασμό της εργατικής τάξης και την ένταση της εκμετάλλευσης. Εργασιακός εκφοβισμός, ταπεινώσεις, σεξουαλική βία, κακοποίηση και βιασμοί, σε βάρος ειδικά των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ατόμων της εργατικής τάξης και της νέας γενιάς, είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα μιας κοινωνίας όπου ταξική εκμετάλλευση πάει χέρι-χέρι με την έμφυλη βία. Η πραγματικότητα της διπλής εργασιακής εκμετάλλευσης και κοινωνικής καταπίεσης που βιώνουν οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς άτομα της εργατικής τάξης, η αποκρουστική εικόνα του σεξισμού και της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι αδιάψευστη μάρτυρες της βαρβαρότητας της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει με πρόσχημα την πανδημία για να χτυπήσει δικαιώματα και κατακτήσεις. Παλεύουμε για την κατάργηση σε κάθε διάσταση, πολιτική, οικονομική, εργασιακή, αλλά και στο επίπεδο των καθημερινών πρακτικών, κάθε διάκριση ή ανισότητας που σχετίζεται με το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Καλούμε τις γυναίκες της εργατικής τάξης, της νεολαίας, τις αγωνίστριες του σύγχρονου γυναικείου κινήματος και κάθε καταπιεσμένη καταπιεσμένο λόγω έμφυλης ταυτότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού σε κοινή πάλι για ισότητα και χειραφέτηση. Παλεύουμε συνολικά για ένα κόσμο ισότητας, χειραφέτησης και ελευθερίας.